Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η παρέλαση της 25ης Μαρτίου στην Αλεξανδρούπολη. Το παρόν εκ μέρους της κυβέρνησης έδωσε η Υπουργός Πολιτισμού. Η Λιδία Κονιόρδου επισήμανε στις δηλώσεις της με το πέρας της παρέλασης ότι το πνεύμα της Επανάστασης βρίσκεται βαθιά μέσα στην ψυχή των Ελλήνων. Η σημερινή μέρα της μεγάλης επετείου της ελευθερίας αυτής της χώρας που όλοι σήμερα βιώνουμε, που συμπίπτει με τη μεγάλη θρησκευτική γιορτή, δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι μια συνειδητοποίηση της μεγάλης αξίας της ελευθερίας, της επανάστασης, του πνεύματος της επανάστασης που αυτός ο λαός έχει βαθιά μέσα στην ψυχή του. Οδεύουμε προς το 21 σε 3 χρόνια και η σημερινή μέρα μας βοηθάει να συνδεθούμε με αυτό το βαθύ πνεύμα της επανάστασης σε κάθε τι που καταπιέζει στο άδικο για να οδεύσουμε προς το 21, στο 2021, με αυτοπεποίθηση, με αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη. Ο υποστράτηγος Δημήτριος Κούκος δήλωσε ότι το μυαλό όλων είναι μαζί με τους 2 Έλληνες στρατιωτικούς που κρατούνται στην Τουρκία, επισημένοντας ότι ο ελληνικός στρατός βρίσκεται παντού. Χρόνια πολλά σε όλους. Παρακολουθήσαμε την παρέλαση στην Αλεξανδρούπολη. Το μυαλό μας φυσικά είναι στους 2 Έλληνες που βρίσκονται εκτός. Χρόνια πολλά, ο στρατός μας παρέλασε και πάλι έχοντας το μυαλό του κυρίως στην ασφάλεια της χώρας και θέλω να σας πω ότι ο στρατός μας μπορεί να είναι στην παρέλαση αλλά βρίσκεται παντού. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά στον Εύρο, χρόνια πολλά στην Ελλάδα. Να θυμόμαστε αυτούς που πέσανε για την ελευθερία μας, αυτούς που είχαν ως όραμα μια πατρίδα και να θυμόμαστε και να ξέρουμε και να πιστεύουμε και να προσπαθούμε αυτή την πατρίδα να τη διατηρήσουμε όπως έχει και να την κάνουμε καλύτερη. Χρόνια πολλά. Εκ μέρους της Αντιπεριφέρειας Εύρου, η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ελένη Δημούδη δήλωσε ότι η σημερινή εθνική επέτειος θα πρέπει να αποτελεί παράδειγμα και έμπνευση για όλους τους Έλληνες. Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης έστειλε μήνυμα συστράτευσης και συμπόρευσης όλων υπό την ελληνική σημαία. Η 25η Μαρτίου έχει για τον ελληνισμό έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Αποτελεί ορόσημο και σύμβολο του λαού μας. Αποτελεί την πιο λαμπρή σελίδα της ιστορίας μας που πρέπει και να μας εμπνέει και να μας διδάσκει. Να μας δίνει διδάγματα συστράτευσης, ενότητας και ιδίως σήμερα στις μέρες μας που ακόμη έχουμε ανοιχτά θέματα εθνικά αλλά και τη συγκυρία που διερχόμαστε, την οικονομική κρίση και την κοινωνική ακόμη κρίση, οφείλουμε πραγματικά να αγωνιστούμε για να αποκτήσει η Ελλάδα μας τη θέση που της αξίζει. Σήμερα λοιπόν με ιδιαίτερο σεβασμό στις αξίες και στα ιδανικά των προγόνων μας τιμούμε τους ήρωες εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία και την πατρίδα. Χρόνια πολλά σε όλους. Εάν αυτή η μέρα, αυτή η συγκυρία η χρονική με όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα μέσα και έξω δεν μας υποδεικνύει ότι περισσότερο από κάθε άλλη φορά πρέπει να είμαστε αληθινά ενωμένοι, αλλά να το εννοήσουμε κόμματα, συμπολίτευση, αντιπολίτευση, περιφερειακή αυτοδιοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση, θεσμική διάφοροι, όπου και αν βρίσκονται. Αν δεν ενωθούμε αληθινά εννοώντας τη συνέργεια και την ένωση, νομίζω ότι ο ελληνικός λαός δεν θα έχει τύχει άλλη φορά περισσότερο παρά αυτήν που υποδεικνύεται από 1000 πράγματα ότι πρέπει να ενωθούμε. Αυτή είναι η ευχή μου σήμερα. Αυτό μας είπαν και οι προγονείς μας. Αυτό πρέπει να κάνουμε, γιατί οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές και δεν μπορεί κατά μόνας κανένας να τις αντιμετωπίσει. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους Έλληνες και ιδιαίτερα σε αυτούς που γιορτάζουν αυτή την πραγματικά πολύ θεία μέρα. Ευαγγελισμός Θεοτόκου, σωτηρία του κόσμου, σωτηρία της Ελλάδας, σωτηρία των Ελλήνων. Χρόνια πολλά.